από το 21 τα γράφω. Από το 18 και το 19 και από το 21. Μπορούν να μπουν να τα ψάξουν. Έγγραφα που κρούω τον κόβελα του κινδύνου. Λέω, παιδιά, υπάρχει ενίος φορέας δασοπροστασίας. Είμαστε οργανωμένοι. Υπάρχει πρόληψη. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, αλλά αφήστε την τεχνολογία. Βάζουμε τις τοπικές κοινωνίες να είναι συνεργείς ό,τι αφορά την πρόληψη. Εδαφικές υπηρεσίες οι οποίες είναι αραχνιασμένες, δεν έχουν χρήματα, χωρίς δικαιοδοσίες, χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς πόρους. Και με, προσέξτε, και με μία σειρά από, από ανευθυνοϊπευθυνότητες μεταξύ περιφέρειας, πυροσβεστικής. Θέλουμε τον πυροσβέστη, θυμάστε παλιά τις φωτιές στον Κατράτζο, στο Μινιόν και τα λοιπά, δεκαετία 80 και τα λοιπά, που δίνανε, τι κάνανε και τα λοιπά. Πάει λοιπόν αυτός ο πυροσβέστης, αστικού χαρακτήρα, πάει στα βουνά προκειμένου να σβήσει φωτιές. Τι ξέρει από εκεί? Πείτε μου, τι ξέρει από εκεί? Δεν υπάρχουν πυροφυλάκια, δεν υπάρχουν τίποτα. Γιατί πολύ απλά δεν θέλουμε να προσλάβουμε προσωπικό. Ναι, να βάλουμε αστυνομικούς προκειμένου να σβήνουν τις φωτιές. Το σημαντικότερο όμως από όλα, ξέρετε τι γίνεται. Μιλάμε προεκλογικά για Μωυσίδες ή οτιδήποτε. Και εδώ καταλήγουμε να έχουμε Νέρονες. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι ότι όλοι μιλάνε αυτή, ξέρετε, η τρομακτική ιστερία, κλιματική κρίση και χανόμαστε, αλλά δεν έχουμε προσωπικό, αλλά δεν δίνουμε χρήματα και ο ΙΜΕ, κλιματική κρίση και ξανά κλιματική κρίση. Και το μόνο που κάνουμε είναι να κατευθύνουμε κάποιες συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες προκειμένου κάποιοι άνθρωποι, ολιγάρχες πάντα, να βγάζουν χρήματα. Αυτό είναι η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν μας ενδιαφέρει από κατάσταση που έγινε ένα ψήφισμα τώρα στην Ευρώπη και δεν είδα όλα τα κόμματα να συνηγορούν σε αυτό, προκειμένου να έχουμε ένα restoring μέχρι κατά 30% σε βουνά, λίμνες και δασικές εκτάσεις, τις οποίες έχουν υποβαθμιστεί για να τις αποκαταστήσουμε, και 90% μέχρι το 2050. Αλλά κατά τα άλλα, κλιματική κρίση. Κλιματική κρίση δεν είναι ότι ενώ στην Αυστρία έχουν 18 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο, αντιστοιχεί το πράσινο, εμείς εδώ πέρα έχουμε μόνο 0,9. Και απλά κάνουμε αναπλάξεις και μεγάλους περιπάτους. Ναι, αλλά... εκεί δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη, για να το ξέρουν οι τηλεθεατές. Μιλάνε όλοι για ανεμογεννήτριες. Όπα. Όχι, μιλάνε όλοι για ανεμογεννήτριες. Σήμερα υπάρχει η ομάδα της λογικής, η οποία λέει ότι να σταματήσει ο μύθος ότι εμπλέκεται η ιστορία των ανεμογεννητριών, διότι αυτές φτιάχνονται μέσα με άδεια κανονική από τον νόμο σε δασικές περιοχές και αναδασωτές. Φτιάχνονται με άδεια κανονική από τον νόμο, με νόμο που από το 1979 χειρίζει αυτομάτως χειρίζει αναδασωτές στις εκτάσεις αυτές που πιέζονται. Μάλιστα. Και απλά επειδή ανοίγουμε εμείς παραθυράκια, δηλαδή τι λένε, ότι είναι νόμιμο γιατί άνοιξαν παραθυράκι. Και μπορούν παράλληλα να έχουμε και εξορίξεις, αυτά πρέπει να τα λέμε, να διανοίγονται δρόμους, να περνάνε δίκτυα. Το πρόβλημα όμως, προσέξτε κάτι άλλο που θα σας πω σήμερα. Όλοι μιλάνε για υπέργεια εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων. Αλήθεια, έχει σκεφτεί κάποιος για υπόγεια εκμετάλλευση των δασικών αυτών εκτάσεων? Είδατε τι έγινε πρόσφατα? Ότι πήγε το Διευθυντήριο της Ευρώπης και ζήτησε από τον κύριο Μητυλινέο να αυξήσει την εξόριξη Γάλλιου και Γερμανίου, σπάνιες σχέσεις δηλαδή. Μάλιστα. Γιατί έχουν έλλειψη από ημιαγωγούς, επειδή ακριβώς οι Κινέζοι. Τα λέγαμε εδώ στην εκπομπή σας εδώ και πολλά χρόνια, επειδή ακριβώς οι Κινέζοι πλέον δεν τους δίνουν. Δηλαδή όλο το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης είναι στον αέρα. Από πού θα βγει το Γάλλιο και το Γερμάνιο? Για πηγαίνετε κάτω από τις περιοχές αυτές να δείτε τι καίγονται, τι γίνεται. Εκεί είναι το θέμα. Θέλουν πράσινη ανάπτυξη, αλλά δεν θέλουμε, ας πούμε, δίκτυα χαμηλής τάσης. Δεν μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά εμείς στις στέγες, όπως παλιότερα, αν θυμάστε, μετά το 87. Που είχαμε τρινήσει, δεν θυμάμαι πόσα θύματα, αρκετά νομίζω, 80 τόσα θύματα από τη ζέστη. Θυμάστε αυτό το 87. Σωστά. Τότε δεν υπήρχε κλιματική κρίση. Τι κάνανε λοιπόν τον επόμενο χρόνο? Τότε μπήκε η μόδα των κλιματιστικών. Αν θυμάστε, από τότε ξεκίνησε η μόδα των κλιματιστικών. Το οποίο τι έγινε, το κλιματιστικό για κάθε μονάδα θερμότητας που σου αποδίδει μέσα, πάλι τόση θερμότητα σου αποδίδει στο εξωτερικό περιβάλλον. Η κατάσταση έγινε αποκλειστική, κυρίως στην Αττική. Μάλιστα. Εδώ μου λέει ένας ακροατής και τον ευχαριστώ να ενημερώσω, λέει, πως η ομάδα λογικής, εγώ πρώτη φορά λέει μαθαίνω για την ύπαρξή της, του ήταρε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από ελληνικά πάρκα και την ανυπαρήγαγε αυτούσια. Το πελετεάν. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι... το πρόβλημα είναι εδώ ότι πάσχουμε από ένα πράσινο μορμονισμό.
κυνηγάμε την ουρά μας. Είναι ένα πράγμα Ιονέσκο, ρινόκερος, αν το έχουν διαβάσει οι ακροατές σας. Είμαστε όλοι ρινόκεροι και όλοι ξαφνικά νομίζουμε ότι είμαστε μια κατάσταση δηλαδή μαζικής ιστερίας, όπου δεν βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, φταίει η γιαγιά η οποία στην Ηλία, θυμάμαι, πήγε να ψήσει το φαγητό και έκαψε όλη την Ηλία, για παράδειγμα. Ή τώρα λένε για κάποιον ο οποίος είχε εμπόριο ξυλίας μέσα στο δάσος και κάτι τέτοια. Άκουγα. Δεν είναι το θέμα εκεί. Δεν θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση. Δεν θέλουμε να έχουμε δασικούς χάρτες. Δεν θέλουμε δασολόγια. Δεν θέλουμε τίποτα. Γιατί, σας το έχω ξαναπεί, είναι μια θεωρία του Χάρντινγκ από το 1968 που μιλάει για την τραγωδία των κοινών αγαθών. Δηλαδή τα κοινά αγαθά, επειδή ανήκουν σε όλους, άρα δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, μπορεί ο καθένας να μπαίνει και να τα εκμεταλλεύεται. Και συνεπώς, ποια είναι αυτή η αμερικανική θεωρία, τι έλεγε, κάντε τα όλα ιδιωτικά. Δηλαδή, πεδίον του Άριος, βλέπει τι γίνεται στην Αθήνα. Θα ανήκει στον όμιλο τάδε. Ο άλλος θα γίνεται ανάδοχος της Βόρειας Εύβοιας. Ο άλλος θα γίνεται ανάδοχος, για παράδειγμα, των λευκών στα Λευκά Όρη. Οπότε έτσι θα προστατεύονται και εμείς θα πληρώνουμε εισιτήριο προκειμένου να ζούμε σε ένα τεχνητό κόσμο, νομίζοντας ότι έτσι συνεισφέρουμε ώστε να μειωθεί το διόξιδιο του άνθρακα στον πλανήτη. Στο διατάφτα, στο σύντομο σχόλιο σήμερα, κύριε Λυκό, τι πρέπει να κρατήσουμε, γιατί η Αττική έμεινε... Πρέπει να κρατήσουμε ενιαίος φορέας δασοπροστασίας. Πώς ναι. Έχουμε, 5 ορεινούς όγκους έχουμε. Ξέρετε τι έχει να γίνει το χειμώνα στην Αττική. Ξέρετε τι έχει... Θα πλημμυρίσουμε. Θα πλημμυρίσουμε όλοι. Θα φταίει πάλι η κλιματική κρίση, ξέρετε. Ακριβώς, ναι, γιατί θα κάνει κρύο. Τώρα κάνει ζέστη, λέει και η κλιματική κρίση. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, προσέξτε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι εμείς γιατί κυνηγάμε την ουρά μας, γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, γιατί δεν βγαίνει ένας νόμος που να λέει ότι από εδώ και πέρα θα έρθει στη Βουλή για να το ψηφίσουν όλα τα κόμματα. Κάψτε ό,τι θέλετε. Δεν αλλάζει ο βασικός χαρακτήρας αυτών των εκτάσεων. Κάψτε τα όλα. Δεν θα αλλάξει. Εκεί θα τα βλέπετε καρβουνιασμένα. Γιατί δεν ψηφίσουν ένα τέτοιο νόμο στη Βουλή για τα επόμενα 25 χρόνια. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, το καταλαβαίνετε. Απλούστατα, το χειμώνα, όπως μου γράφουν πώς, εδώ, η μάντρα θα γίνει Βενετία. Λέει, μη στεναχωριέστε. Ακριβώς. ξέρετε ότι από τις αναδασωτές, από τις καμένες εκτάσεις από το 2007, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν καεί 187.000 εκτάρια. Μέχρι το 2020 είχαν καεί 187.000 εκτάρια. Δεν μιλάμε μετά τι έγινε. Λοιπόν, και από αυτά είχαν αναδασωθεί μόνο τα 35.000. Το 1/5 αναδασώνεται από αυτά που καίγονται. Το 1/5. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και δείτε πότε έχουμε αύξηση των φωτιών γενικότερα. Μήπως από το 10-11 όπου αρχίζουν και μπαίνουν αυτοί, αρχίζει και στείνεται το χρηματιστήριο ενέργειας και μια σειρά από τέτοιες ιστορίες όπου μέσα έχουν και το χρηματιστήριο του άνθρακα, όπου από εκεί κάποιοι πληρώνουν, κάποιοι παίρνουν. Για δείτε τα όλα αυτά, δείτε τα χρονικά. Άμα τα δείτε χρονικά θα καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω... Αλλά και πάλι μας φταίει η κλιματική κρίση. Θέλω να το κλείσω. Ξερόμαστο κεφάλι μας φταίει και η κακιά μας η μοίρα για το γεγονός ότι δεν έχουμε διεκδικήσει ως πολίτες τα περιβαλλοντικά δικαιώματά μας. Τα περιβαλλοντικά δικαιώματά μας. Έχω δικαίωμα εγώ να πηγαίνω στο δάσος. Έχω δικαίωμα να αναπνέω. Έχω δικαίωμα να ανταλλάσσω αντιγόνα με τη φύση. Ακούστε τώρα, κύριε Λύκο, θέλω να κλείσουμε σήμερα με το εξής. Πρώτον, υπάρχει η ΕΛΕΤΕΑΝ, λέει εδώ, οι ανεμογεννήτριες όπως και πολλά άλλα είδη εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιτρέπεται νομίμως να εγκαθίστανται σε δασικές εκτάσεις με όρους προστασίας του περιβάλλοντος. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο πυρκαγιάς ή αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης. Αντιθέτως, η καταστροφή μιας δασικής, ακούστε, μιας δασικής έκτασης από πυρκαγιά ή άλλη αιτία δυσκολεύει και δεν διευκολύνει την αδειοδότηση εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Η καμένη έκταση κηρύσσεται αυτόματα αναδοσωτέα και υπό αδειοδότηση εγκατάσταση υποχρεούται σε μελέτες, μέτρα και δράσεις προστασίας παράλληλα με τα έργα αναδάσωσης και αποκατάστασης που ούτως ή άλλως υποχρεούται να εκτελέσει. Άρα λέει ότι δεν ισχύει αυτό και επίσης ότι δημιουργούνται πολύ περισσότερα προβλήματα για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε καμένες περιοχές. Εγώ ξέρω, κύριε Σαχίνη, το παράδειγμα της Νότιας Εύβοιας, την οποία την καίνεται τα τελευταία 20 χρόνια. Και η Νότια Εύβοια έχει γίνει σαν σκατζόχυρος άμα πετάς από αεροπλάνο και τη δεις. Εγώ ξέρω ότι, ότι για να περάσει, για παράδειγμα, ένα μεγάλο φορτηγό για να μεταφέρει όλα αυτά τα φαραωνικά, τις φαραωνικές κατασκευές, χρειάζεται να διανυχθεί 10 μέτρων πλάτους δρόμος.
Φανταστείτε εγώ να πάω στην Αρνηθά για παράδειγμα και να ανοίξω 10 μέτρα πλάτος δρόμο. Ενώ αν έχει καεί και την ξανακάψω μετά όταν αρχίσει να λειτουργεί αυτό που λέμε η φυσική αναγέννηση του δάσους, την κάψω και δεύτερη φορά και τρίτη φορά, στο τέλος θα προκύψουν φρύγανα. Οπότε πάνε και λένε, μα αυτοί δεν είναι. Τώρα δεν υπάρχουν εκεί πέρα, δεν υπάρχουν δέντρα, γιατί για μας τα οικοσυστήματα είναι μόνο δέντρα. Δεν μιλάμε για τα αφρικανικά οικοσυστήματα, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη και την προσφορά, τους. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται με τους εκβραχισμούς, φανταστείτε με τα αδρανή υλικά, όπου τα παίρνουν τα αδρανή υλικά. Τα παίρνουν από τις περιοχές εκεί πέρα. Δεν μου λέτε. Καταστρέφοντας όλα τα πρανή. Δεν μου λέτε. Φανταστείτε τι γίνεται με τα δέντρα, τα οποία σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δέντρα πολύ κοντά στις ανεμογεννήτριες πάνω μέχρι νομίζω 8 ή 10 μέτρα ύψους, δεδομένου ότι δημιουργούν ένα turbulent, δηλαδή στροβιλισμό. Στροβιλισμό, δηλαδή δεν βοηθούν στην καλή λειτουργία και απόδοση των ανεμογεννητριών. Αλλά εγώ λέω ότι δεν είναι οι ανεμογεννήτριες. Ωραία. Στις περιοχές αυτές, γιατί δεν παίρνουν τα κόμματα μια απόφαση στη Βουλή, ψήφισμα, ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί τίποτα. Γιατί. Θα σας απαντήσω γιατί. Γιατί το λέει ο Νίκος από το Λονδίνο. Επειδή έχω λέει σπίτι στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων και με ενοχλεί πάρα πολύ η κατάσταση με τις φωτιές στα γεράνια, το έχω ψάξει το θέμα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή. Οι οποίες αιτήσεις είχαν απορριφθεί. Μάλιστα, λέει το 18 με τη φωτιά στην Κινέτα πάλι, ο τότε δήμαρχος Μεγαρέων είχε δηλώσει ξεκάθαρα σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ότι απειλήθηκε από επιχειρηματίες. Όποιος θέλει να το ψάξει, φτάνει πια, λέει, με το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για όλα ως δικαιολογία. Μα δεν μπορείς να χρησιμοποιείς, ξέρετε ποιο είναι το τραγικό. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να χρησιμοποιείς αυτό ως άλοθη, όταν τα δάση τα έχεις για να σου απορροφούν υποτίθεται το διοξείδιο του άνθρακα. Τέτοιοι θα κάψω όλα τα δάση για να πάω να βάλω μετά μηχανήματα, τα οποία μηχανήματα. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Κανένας δεν μιλάει. Μόνο στην εκπομπή σας έχει ακουστεί. Τι γίνεται με το life cycle assessment. Δηλαδή ένα πράγμα, ένα οποιοδήποτε προϊόν, προκειμένου να είναι περιβαλλοντικά, αν θέλετε, ή και οικολογικά, να είναι συμβατό σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε κλιματική κρίση, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί υδρογονάστακες. Δεν είναι. Μα πώς γίνεται η εξόρυξη των σπάνιων γιών που χρησιμοποιούνται τις ανεμογεννήτριες όλων αυτών των υλικών. Από ποιες χώρες, με ποιες συνθήκες εργασίας, που είναι παιδάκια μέσα που στάβονται στα ορυχεία. Αλλά εμείς θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη, γιατί είμαστε οι καλοί οι Ευρωπαίοι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη Μογγολία, στην Κίνα, στο Κονγκό. Δεν μας ενδιαφέρει και τι γίνεται. Όταν η Ευρώπη, σας το έχω ξαναπεί, συμβάλλει μόνο κατά 12% στην αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα και η Ελλάδα κατά 0,02, που θέλουμε να το κάνουμε 0,01. Μάλιστα. Business. Δουλίτσες. Δουλίτσες, κύριε Σαχίνη. Αλλά ωραία, να κάνουμε δουλίτσες. Και ανάπτυξη. Και ανάπτυξη όμως με κοινωνικό μέρισμα. Ανάπτυξη για όλους. Δάση για όλους. Περιβάλλον για όλους. Δεν ανήκει σε κανέναν. Όσο και αν θέλουν να το καταργήσουν. Δείτε τι νόμοι έχουν περάσει από το 20 και μετά. Δεν υπάρχουν πια περιοχές Natura. Μπορεί να μπαίνει ο καθένας και να κάνει ό,τι θέλει. Εδώ η Ελένη μου λέει ότι έχει υπογραφεί προεδρικό διάταγμα από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, το οποίο προβλέπει ότι καμένες δασικές περιοχές. Από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία αυτή. Από εκεί ξεκίνησε. Θα το λέω και πάλι. Και μεταξύ άλλων, που μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση και όλοι έχουμε κολλήσει στο άρθρο 16 και ότι αυτή η Βουλή είναι επισπεύουσα για την επόμενη κτλ. Μήπως μέσα σε αυτό υπάρχει και η αναθεώρηση του άρθρου, του θεμελιακού άρθρου 24 του συντάγματος. Για δείτε το κι αυτό, γιατί και εκεί θα πάμε. Αλλά δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Το θυμόμαστε μόνο κάθε καλοκαίρι. Η φύση είναι κάτι, πώς να σας το πω, είναι κάτι το οποίο προορίζεται για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Ναι, αλλά όχι και για να κάνουμε business κάποιοι σε βάρος των πολλών. Δεν γίνεται αυτό πια στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Εκτός, να σας πω και κάτι άλλο. Εκτός και αν θέλουμε να παραδώσουμε καμένη γη στους Τούρκους. Λοιπόν. Γιατί θα διαμαρτύρονται πάλι και γι' αυτό, ξέρετε. Θα λένε παραλάβαμε καμένη γη.